Εάν δουλέψεις σκληρά, θα αποκτήσεις το σώμα των ονείρων σου. Ένας μύθος στον οποίο όλοι, όλες, έχουμε πέσει συχνά στην παγίδα του. Στην παγίδα ουσιαστικά του μύθου της βιομηχανίας της δίαιτας, της βιομηχανίας της μόδας, της ομορφιάς, που θέλει ουσιαστικά να μας πείσει πως ναι, εάν δουλέψεις σκληρά, θα αποκτήσεις το σώμα των ονείρων σου. Θα αποκτήσεις αυτό το σώμα που σου πουλάμε ως το ιδανικό σώμα στα περιοδικά. Τι σημαίνει λοιπόν εάν δουλέψεις σκληρά? Εάν δουλέψεις σκληρά δεν σημαίνει απλά εάν δουλέψεις απάνθρωπα. Σημαίνει το να πληρώσεις. Δεν σημαίνει μόνο το να αφοσιωθείς, το να δεσμευτείς, το να δώσεις την ενέργειά σου κάπου, το να προσπαθήσεις πάρα πολύ με τα δικά σου εσωτερικά εργαλεία για να το καταφέρεις. Θα χρειαστεί να αγοράσεις όλα όσα εμείς σου πουλάμε. Και καλά, αν ήταν απλά το να αγοράσουμε κρέμες, το να αγοράσουμε μαγικά χάπια, χαλάλι. Στην πραγματικότητα όμως, οι εικόνες που βλέπουμε, οι εικόνες που μας πουλάνε ότι μπορούμε να τις καταφέρουμε, τα σώματα δηλαδή μέσα στις εικόνες, μέσα στις φωτογραφίες που μας πουλάνε ότι μπορούμε να καταφέρουμε, δεν είναι φτιαγμένα με σκληρή, πειθαρχημένη αφοσίωση στο να πάρουν μαγικά χάπια, να κάνουν σωστές διατροφές και να βάλουν αυτές τις κρέμες που μας πουλάνε. Πέρα του ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ψεύτικες και ρετουσαρισμένες, πολύ συχνά οι κοπέλες ή και τα νεαρά αγόρια τα οποία φωτογραφίζονται έχουν κάνει και άλλες παρεμβάσεις στο σώμα τους. Άρα το εάν εργαστείς σκληρά περιλαμβάνει και τις πλαστικές επεμβάσεις. Το αν εργαστείς σκληρά περιλαμβάνει το να βάζω make-up από τα νύχια των ποδιών μου μέχρι τα μαλλιά μου, το να ρετουσάρομαι με διάφορα προϊόντα προκειμένου να έχω το ιδανικό σώμα για λίγο, για μερικά δευτερόλεπτα, για όσο κρατήσει μία εμφάνιση, ένα event. Υποτίθεται ότι το σώμα των ονείρων μου χρειάζεται να το έχω πάντα μαζί μου, ακόμα και την ώρα που κοιμάμαι, ακόμα και την ώρα που είμαι άβαυτη. Άλλος ένας λόγος που αυτές οι φωτογραφίες, αυτά τα σώματα που βλέπουμε στις φωτογραφίες, δεν θα γίνουν ποτέ δικά μας με σκληρή δουλειά, είναι γιατί ναι, κάποια σώματα, ελάχιστα σώματα πάνω στον πλανήτη, έχουν αυτές τις αναλογίες και αυτούς τους σωματότυπους που αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, η βιομηχανία της μόδας, της δίαιτας, της ομορφιάς θεωρούν ιδανικό σώμα. Αυτά τα σώματα γεννήθηκαν έτσι. Μετά έκαναν κάποιες επεμβάσεις ενδεχομένως, το ρετουσάρισμα είναι σίγουρο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να προσπαθούν να μας πείσουν μέσα από αυτή τη φωτογραφία ότι εγώ μπορώ να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα με σκληρή δουλειά? Σκληρή δουλειά δηλαδή τι, να αλλάξω το DNA μου, να αλλάξω τον τρόπο που είναι δομημένα τα οστά μου, να αλλάξω το χώρο που βρίσκονται οι αποθήκες λίπους στο σώμα μου, οι λιπαποθήκες του σώματός μου. Να αλλάξω τον τρόπο που το σώμα μου δημιουργεί μυϊκό ιστό και το πού δημιουργεί μυϊκό ιστό. Μπορούν να γίνουν κάποιες ελάχιστες μικρές αλλαγές με φυσικούς τρόπους στο μυϊκό ιστό ή στο λιπόδι ιστό, χωρίς φυσικά να αλλάξουν οι λιπαποθήκες μου. Μπορεί να αλλάξει η σύσταση του σώματός μου. Δεν μπορούν όμως να αλλάξουν τα οστά μου σε σχέση με τον τρόπο που είναι τοποθετημένα. Εκτός, όπως είπα, αν μιλάμε για μη φυσικούς τρόπους, για τεχνητούς τρόπους, όχι για χημικούς τρόπους. Αν ήταν τόσο εύκολο όσο παίρνω ένα μαγικό χάπι και αλλάζουν οι λιπαποθήκες μου και αλλάζει η δόμηση των οστών μου, ξαναλέω, χαλάλι.
Εδώ όμως μιλάμε για πετσόκωμα. Πλαστική επέμβαση το λένε. Επιλέγω λοιπόν να πετσοκόψω το σώμα μου. Και αυτό είναι μέσα στο «με τη σκληρή δουλειά μπορώ να πετύχω το σώμα των ονείρων μου». Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει πλαστική επέμβαση, αύξηση, μείωση, πετσόκωμα, οποιοςδήποτε θέλει να κάνει την οποιαδήποτε μη φυσική, τεχνητή παρέμβαση στο σώμα του, είναι ελεύθερο αυτοκυρίαρχον να το κάνει. Εδώ μιλάμε για όλους τους υπόλοιπους που πιστεύουν πως μπορούν να πετύχουν το ιδανικό σώμα δίχως αυτές τις παρεμβάσεις. Όσοι έχουν καταλάβει πως όχι, το ιδανικό σώμα δεν μπορώ να το πετύχω, ιδανικό, ξαναλέω, σε σχέση με αυτά τα πρότυπα ομορφιάς που έχουμε σήμερα, σε αυτή τη φάση. Όποιος έχει ήδη καταλάβει πως όχι, δεν μπορώ να πετύχω το ιδανικό σώμα με τους φυσικούς τρόπους και χρειάζομαι άλλους τρόπους, τότε, okay, πηγαίνει με επίγνωση. Πηγαίνει με επίγνωση και πετσοκόβει το σώμα του. Όλοι οι υπόλοιποι όμως μπορεί πιθανότατα να βρίσκονται σε ψευδαίσθηση αν πιστεύουν ότι μπορούν να αποκτήσουν αυτό το σώμα της φωτογραφίας δίχως σοβαρές παρεμβατικές στάσεις απέναντι στα κορμιά μας. Θα χρειαστεί λοιπόν, βλέποντας, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες, να έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά. Να έχουμε στο μυαλό μας το τι σημαίνει εάν δουλέψεις σκληρά θα αποκτήσεις το σώμα των ονείρων σου που μας περνάνε έμεσα το μήνυμα μέσα από όλες αυτές τις διαφημίσεις, τις προβολές, τις παρουσιάσεις προϊόντων. Όχι, δεν θα αποκτήσεις το σώμα των ονείρων σου. Και χώνεψέ το. Αποδέξου το. Θα αποκτήσεις με αφοσιωμένη δουλειά, όχι σκληρή, γιατί όταν είναι σκληρή, που σημαίνει με το μαστίγιο, με επίκριση, με στέρηση, θα σου γυρίσει μπούμεραγκ, θα πληρώσεις τίμημα ασυζητητή. Με αφοσιωμένη δουλειά και με δέσμευση, ναι, μπορείς να πετύχεις αλλαγές, διορθωτικές αλλαγές στο κορμάκι σου, σε σχέση βέβαια με τις λανθασμένες επιλογές που έχεις κάνει στο παρελθόν. Αυτό μπορείς να διορθώσεις. Δεν μπορείς να διορθώσεις τη βιολογία σου. Δεν μπορείς να διορθώσεις το σώμα με το οποίο γεννήθηκες. Αυτό είναι ο καμβάς σου. Αυτό είναι το basic, αυτό είναι η βάση σου. Από εκεί και πέρα, αποδεχόμενοι όλοι τη βάση μας, ξεκινάμε και κάνουμε αλλαγές. Πού τις κάνουμε τις αλλαγές? Στη βάση μας και σε σχέση με τις λανθασμένες επιλογές που έχουμε κάνει στο παρελθόν και έφεραν τον καμβά μας, τη βάση μας, σε ένα σημείο που δεν μας αρέσει. Ναι, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει και η βάση μου. Αυτή θα χρειαστεί να την αποδεχτείς και να κάνεις τις υπόλοιπες αλλαγές ζωής πάνω στις λανθασμένες επιλογές που έκανες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τότε ναι, μπορείς να πετύχεις αυτό που λέμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Βάζοντας πολλή ενέργεια όμως, πολύ χρόνο, δέσμευση, αφοσίωση, μην νομίζεις πως αυτό θα είναι εύκολο. Πάλι δύσκολο θα είναι, απλά αυτό δεν θα είναι ακατόρθωτο. Χρειάζεται όμως δέσμευση και αφοσίωση. Και εδώ θέλω να αναρωτηθείς, γιατί θα σου πάρει χρόνο, καιρό, αξίζει τον κόπο. Να βάλω όλη αυτή την ενέργεια, τον κόπο, τη δύναμη, το χρόνο, το χρήμα, την αφοσίωση, τη δέσμευση, αξίζει? Εάν αξίζει, εάν η απάντηση είναι ναι, τότε είμαι μαζί σου, να το κάνεις. Να κάνεις όλες αυτές τις αλλαγές. Να κάνεις όλες αυτές τις αλλαγές και πράγματι θα δεις αποτέλεσμα, θα γραφτούν όμορφα στο σώμα σου. Θέλω λοιπόν εδώ να συλλάβουμε την ιδέα πως τίποτα δεν χρειάζεται να μας κάνει να νιώθουμε ενοχή. Ούτε το αν θέλουμε να κάνουμε μια μαζική παρέμβαση στο σώμα μας, μέσα σε ένα χειρουργείο, ούτε το να θέλουμε να ακολουθούμε τις διαφημίσεις, τις παρουσιάσεις, να αγοράζουμε όλα αυτά τα προϊόντα που μας προτείνουν, καμία ενοχή εδώ, καμία επίκριση. Ούτε αν θέλουμε πιο φυσικούς τρόπους, ούτε αν θέλουμε να μην ασχολούμαστε πια με τις
διορθωτικές επιλογές που λέμε ότι χρειάζεται να κάνουμε στα σώματά μας και να μείνουμε μόνο στο κομμάτι της υγείας. Οποιοδήποτε εδώ μπορεί να επιλέξει την οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές. Χωρίς καμία ενοχή. Απλά χρειάζεται να πηγαίνει με επίγνωση. Να είναι ενημερωμένη η επιλογή του. Να ξέρει δηλαδή τι μπορεί να περιμένει και τι δεν μπορεί να περιμένει. Τι μπορεί να γίνει και τι αποκλείεται να γίνει. Οπότε σας καλώ όλους εδώ να βρεθούμε σε αυτή την... Σε αυτή την έννοια που έχουμε ξανακουβεντιάσει αρκετές φορές εδώ, στην έννοια της διάκρισης. Να διακρίνουμε δηλαδή τις καταστάσεις, τα πρόσωπα, τα πράγματα, να περάσουμε από την λογική στην κρίση, στο να μάθω να κρίνω και μετά να διακρίνω. Και να κάνουμε την πιο σοφή, ταιριαστή επιλογή για εμάς και τα κορμιά μας. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τη βιολογία μας παρά μόνο με τρόπους χειρουργικούς, τεχνητούς, και φυσικά είναι και αυτό επιλογή μας. Αλλά ακόμα και τότε, επειδή φυσικά πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει τέτοιες επιλογές, πάλι ευχαριστημένοι δεν είναι. Ξέρετε γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι? Γιατί έχουν συνδυάσει την αξία τους, την έσω αξία τους, την αξία τους ως άνθρωποι, ως όντα, ως πλάσματα, με την εξωτερική τους εικόνα. Και η εξωτερική εικόνα, ακόμα και όταν πλησιάσει πάρα πολύ στο ιδανικό, γιατί να λέμε τώρα την αλήθεια, όσες χειρουργικές παρεμβάσεις, επεμβάσεις και αν κάνουμε στα σώματά μας, ευχαριστημένοι, ευχαριστημένες, δεν θα είμαστε. Παρ' όλα αυτά, δεν θα είμαστε. Πολλοί άνθρωποι το μεταφέρουν αυτό σαν εμπειρία, οπότε θεωρώ ότι πια είναι δεδομένο. Άρα, το να εξαρτάται η αξία μου από την εικόνα μου, τελικά με φέρνει πάντοτε σε μια κατάσταση δυστυχίας, γιατί ποτέ η εικόνα μου δεν θα είναι η εικόνα που θέλω, η ιδανική εικόνα. Άρα, ας αποσυνδέσουμε την αξία μας από την εικόνα μας. Μπορούμε να συνεχίζουμε να θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας, αλλά αυτό να μην έχει καμία σχέση με την αξία μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θέλω να συνεχίζω να κάνω διορθωτικές επιλογές πάνω στην εικόνα μου, είτε ραγδαίες είτε πιο μικρές. Μπορώ, δικαίωμα έχω. Είναι κρίμα όμως να το συνδυάζω με την εικόνα μου. Είναι κρίμα αυτό να ορίζει το αν αγαπάω τον εαυτό μου. Ξέρετε, το αν αγαπάω τον εαυτό μου και το σώμα μου δεν έχει να κάνει με το αν μου αρέσει το σώμα μου. Το σώμα μου κάλλιστα μπορεί να μην μου αρέσει, να μην μου αρέσει καθόλου και παρόλα αυτά να το αγαπώ. Δεν έχει καμία σχέση το να μου αρέσει το σώμα μου και η εικόνα μου με την αγάπη μου για το σώμα μου, πόσο μάλλον με τη φροντίδα μου. Λέω πόσο μάλλον με τη φροντίδα μου, όχι γιατί η φροντίδα είναι μεγαλύτερης αξίας από την αγάπη, αλλά η φροντίδα είναι ο δρόμος που πάμε στην αγάπη. Μέχρι λοιπόν να φτάσουμε στην αγάπη, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος προς την αγάπη, ας μιλήσουμε για τη φροντίδα. Τι σχέση έχει η φροντίδα του σώματός μου με το αν μου αρέσει? Όχι, δεν μου αρέσει το σώμα μου. Αλλά εγώ συνεχίζω να το φροντίζω. Δηλαδή πρέπει πρώτα να μου αρέσει για να με φροντίσω. Πρέπει πρώτα να έχω αυτό το ιδανικό σώμα για να κάνω το κούρεμα που μου αρέσει. Για να αξίζω, για να έχω δικαίωμα να πάω στο κομμωτήριο και να κόψω τα μαλλιά μου έτσι όπως μου αρέσει. Πρέπει πρώτα να μου αρέσει το σώμα μου για να φροντίσω το να έχω σωματική δραστηριότητα, να κινούμαι, να είμαι έξω, να κάνω πράγματα. Πρέπει πρώτα να αποκτήσω το ιδανικό σώμα για να μου αρέσει το σώμα μου για να πάω ταξίδι. Για να πάω μια βόλτα, για να δω τους φίλους, τις φίλες μου, για να έχω σύντροφο. Για να νιώθω άνετα με τον σύντροφό μου, με την σύντροφό μου. Πρέπει πρώτα να μου αρέσει το σώμα μου για να τα κάνω όλα αυτά. Όχι. Δεν χρειάζεται να μου αρέσει το σώμα μου για να το φροντίσω. Μπορεί να μην μου αρέσει ποτέ, αλλά εγώ θα το φροντίσω. Και θα το αγαπήσω και χωρίς να μου αρέσει. Δεν χρειάζεται να μας αρέσουν τα κορμιά μας για να αξίζουν την αγάπη. Διαφορετικά, προφανώς, είναι σαν να λέτε ότι εγώ αξίζω την αγάπη, όποιος εγώ αξίζω την αγάπη, μόνο εάν είμαι ωραίος, ωραία. Έτσι δημιουργούνται όλες αυτές οι προκαταλήψεις, ότι κανείς δεν με θέλει γιατί δεν είμαι όμορφη. Κανείς δεν με θέλει γιατί δεν είμαι ωραίος, όμορφος, δεν έχω το ιδανικό σώμα. Δεν αξίζω την αγάπη επειδή δεν έχω τον ιδανικό σωματότυπο, σύμφωνα με ποιον είναι ο ιδανικός σωματότυπος. Σύμφωνα με τη βιομηχανία της ομορφιάς που ορίζει ότι ο ιδανικός σωματότυπος τώρα είναι ο τάδε. Και χτες ήταν κάποιος άλλος και αύριο θα είναι κάποιος άλλος και αυτούς τους άλλους, ναι, κάποιοι άνθρωποι τους κατέχουν πάνω στον πλανήτη, ένας
μικρός αριθμός ανθρώπων. Μόνο αυτός ο μικρός αριθμός ανθρώπων αξίζει την αγάπη. Και όταν λέω αξίζει την αγάπη, δεν μιλάω μόνο να αξίζει να αγαπηθεί από τους άλλους, να αξίζει την αγάπη από τον ίδιο τον εαυτό. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τα κορμιά μας έτσι όπως είναι, και επειδή όπως είπα μακρινός ο δρόμος για την αγάπη, ας φροντίσουμε τα κορμιά μας ακριβώς όπως είναι σήμερα. Ας τα αποδεχτούμε και ας φροντίσουμε τα κορμιά μας ακριβώς όπως είναι σήμερα. Όπως είσαι τώρα. Φρόντισε το σώμα σου.